Χρησιμοποιώντας τη γλώσσα των αριθμών, ο διοικητής του νοσοκομείου Βόλου Μαθαίος Δραμητινός απάντησε σήμερα στις επικρίσεις γιατρών και νοσηλευτών για τα προβλήματα του αχυλοπουλίου. Ο κ. Δραμητινός απέδωσε αυτή την κριτική σε αντιπολιτευτική διάθεση των εκπροσώπων των εργαζομένων και των γιατρών, που όπως είπε χαρακτηριστικά θέλουν να κουλήσουν συνδικαλιστικά ένσημα, ενώ καταλόγησε έλλειμμα διεκδίκησης στις προηγούμενες διοικήσεις, με αποτέλεσμα να χρηματοδοτείται μέχρι το 2015 το νοσοκομείο του Βόλου σαν τέταρτο στην υγειονομική περιφέρεια Θεσσαλίας και Στερεάς και όχι σαν δεύτερο βάσει αριθμού κλινών πίσω από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας. Καμία προηγούμενη διοίκηση δεν κατάφερε, δεν λέω ότι δεν προσπάθησαν, δεν κατάφερε να φέρει περισσότερα χρήματα στο νοσοκομείο. Αυτό έχω την ευχάριστη είδηση να πω, ότι μετά από έναν αγώνα των τριών τελευταίων μηνών αποκαταστάθηκε αυτή η αδικία, οπότε το νοσοκομείο χρηματοδοτείται σαν δεύτερο νοσοκομείο, της είπε, όπως θα οφείλεται. Προϋπολογισμός του 16 για το νοσοκομείο ήταν 13.997.000. Με τις διάφορες διεκδικήσεις που γίνανε τις 2-3 τελευταίους μήνες, το νοσοκομείο πήρε 15.147. Ενώ στον προϋπολογισμό του 17 όλα τα νοσοκομεία, της είπε, και της Ελλάδας είχαν μείωση που έφτανε σχεδόν το 10%, το νοσοκομείο του Βόλου πήρε επιπλέον 4%. Για το θέμα των φαρμάκων χημειοθεραπείας, όπου παρουσιάστηκε έλλειμμα την προηγούμενη εβδομάδα και αναβλήθηκαν θεραπείες καρκινοπαθών, ο διοικητής του νοσοκομείου απέδειξε το πρόβλημα στις φαρμακευτικές εταιρείες και διαβεβαίωσε ότι επρόκειτο για εποχιακή δυσλειτουργία. Για τη στελέχωση του νοσοκομείου, ο κ. Δραμητινός είπε ότι μετά από 4 χρόνια αποχωρήσεων, το 2016 έγιναν 19 προσλήψεις μόνιμου ιατρικού προσωπικού, ενώ για το 2017 θα γίνουν άλλες 13. Σε ό,τι αφορά στο νοσηλευτικό προσωπικό, ο κ. Δραμητινός ανέφερε ότι την προηγούμενη χρονιά προσλήφθηκαν 29 άτομα και αναμένονται άλλα 40 το 2017. Για τη μονάδα εντατικής θεραπείας είπε ότι αποτελεί το καμάρι του νοσοκομείου και είναι η πρώτη πανελληνίως αναφορικά στον μικρότερο αριθμό λοιμόξεων. Ένας δείχτης επιστημονικός λέει ότι όποια ΜΕΔ έχει κάτω από 4 λοιμόξεις ανά 1000 μέρες καθετηριασμού παίρνει άριστα. Όποια έχει κάτω από 4 λοιμόξεις. Το 2015 η δικιά μας ΜΕΔ είχε 8 λοιμόξεις ανά 1000 μέρες καθετηριασμού. Το 2016 είχαμε 3,52. Ήταν η πρώτη πανελληνίως. Για τον εξοπλισμό του νοσοκομείου, ο διοικητής επεσήμανε ότι γίνεται πολύ καλή δουλειά σε ό,τι αφορά στους δωρητές. Διαβεβαίωσε ότι υλοποιείται ο σχεδιασμός του ΕΣΠΑ, ενώ για το μαγνητικό τομογράφο ανέφερε ότι θα ενταχθεί στο πακέτο Juncker, όπως και το μηχάνημα ακτινοθεραπευτικής ογκολογίας. Τέλος, απαντώντας στις επικρίσεις των συνδικαλιστών για τον νέο οργανισμό λειτουργίας του νοσοκομείου, σημείωσε ότι η διαβούλευση έγινε με υποδειγματικό τρόπο από την περασμένη άνοιξη. Σχεδιάζουμε, όπως επεσήμανε, ένα νοσοκομείο 460 κλινών, προκειμένου να γίνει περιφερειακό και να διεκδικεί επιπλέον πόρους. Ενώ άφησε εχμές για τη στάση των εκπροσώπων γιατρών και νοσηλευτών που τον κατηγόρησαν την προηγούμενη εβδομάδα ότι λειτουργεί μονομερώς και πως παρουσιάζει μια πλασματική εικόνα για το αχυλοπούλιο. Όλες οι αντιπαραθέσεις που παίζουν αυτή τη στιγμή είναι κατ' εμέ αρνητική διάθεση, γιατί τελείωσαν πλέον κάποια προβλήματα με την υποστελέχωση, με την υποχρηματοδότηση. Κάτι πρέπει να λέμε για να έχουμε και τα συνδικαλιστικά ένσημά μας.